να μεταφερθούμε στη Δυτική Κρήτη. Ναι, και να Σαμό. Ακριβώς, και να πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Καμπουράκη. Είναι αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυρρηνίας, καθώς υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική πρωτοβουλία εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυρρηνίας για το ΕΕΚ Κισάμου. Τι όμορφος τόπος, μικρός τόπος, δεν τον γνωρίζουν πολύ, αλλά αυτό είναι καλό βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, κυρία Καμπουράκη, σωστά. Όταν ο τόπος μας παραμένει ακόμα θα έτσι... Θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, σε όλους. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της δράσης «Πάμε μαζί», με στόχο τη στήριξη βέβαια σχολείου, ειδικού σχολείου στην Κίσαμο. Ναι. Ναι, είναι λοιπόν το ειδικό σχολείο που έχει εργαστήρια, προετοιμάζει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ειδικές δεξιότητες για να μπορούν να εργαστούν κάποια στιγμή τελειώνοντας αυτή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους. Υπάρχει εργαστήριο μαχητικής ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο χειροτεχνίας και αυτά προσπαθούμε με αυτή τη δράση που κάνουμε αυτή την Κυριακή να εξοπλίσουμε καλύτερα από ό,τι ήδη είναι. Αυτό που θα γίνει στις 17 του Απριλίου, την Κυριακή των Βαΐων, είναι ένας δρόμος, μια διαδρομή πάρα πολύ όμορφη από το Καστέλι μέχρι την Πολυρρήνια. Είναι 7 χιλιόμετρα. Θα το κάνουμε από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προκειμένου να μπορούν να έρθουν και αμαξίδια αναπηρικά μαζί μας. Αυτή είναι πολύ σωστά το κάνουμε. Πάμε μαζί. Ξέρετε, πραγματοποιούμε μια δράση για ειδικά σχολεία και για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα βέβαια, αλλά τους δίνουμε και το βήμα και πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι. Μπράβο σας, πολύ καλά κάνατε. Πρωταγωνιστές θα πούμε ότι θα είναι όλοι, είτε είναι δρομείς, είτε είναι περιπατητές, είτε είναι άνθρωποι με αμαξίδια. Ναι. Θα έχουν την ίδια θέση, δεν θα υπάρξει νικητής, δεν θα αναγνωριστεί δηλαδή πρώτη θέση κλπ. Όλοι κάποια στιγμή θα τερματίσουμε βέβαια. Άλλος πιο γρήγορα, άλλος πιο αργά, δεν έχει καμία σημασία. Όλοι σίγουρα θα ευχαριστηθούμε πολύ τη διαδρομή. Είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή. 7,5 χιλιόμετρα. Δεν είναι δρόμος. Είναι 7,5 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν είναι δρόμος περαστικός από αυτοκίνητα, διότι καταλήγει στο χωριό, καταλήγει στην Πολυρρήνια και δύσκολα συνεχίζεται από εκεί και πέρα. Οπότε είναι μια διαδρομή ασφαλής. Θα υπάρχει βέβαια και η στήριξη ασθενοφόρου, Ερυθρού Σταυρού του τοπικού παρατήματος Κισάμου. Όπως και λευκό ταξί, ειδικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν αμαξίδια σε περίπτωση που το θελήσει κάποιος, να μην κάνει όλη τη διαδρομή, αλλά να κάνει ένα μέρος της. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου Κισάμου, του Ανουσάκιου Ιδρύματος, του τοπικού Ερυθρού Σταυρού και της ΔΕΔΙΣΑ, προκειμένου να υπάρχει όλη η κάλυψη, υγειονομική, ασφάλειας κτλ. Όπως και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε ούτε ένα τόσο δά σκουπιδάκι στη διαδρομή μας. Και περιβαλλοντική ευαισθησία. Τους προσκαλούμε όλους να έρθουν. Και περιβαλλοντική. Ακριβώς. Ειδικά, ναι, ναι. Και όπως λέει και η Αφίσα, θα είμαστε όλοι νικητές. Στο... Μας έχει προσπάθεια. Ακριβώς. Θα είμαστε έτσι. Ο σύλλογος. Έτσι. Η προσπάθεια η οποία θα ευωδώσει, γιατί πραγματικά όλοι θα φτάσουν στο τέλος με τον ένα με τον άλλο τρόπο, που υπάρχει μια πολύ όμορφη πλατεία στο χωριό, θα υπάρχει μια προετοιμασία εκεί πέρα για να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο που θα φτάσει. Και πάμε όλοι να βοηθήσουμε. Όποιος είναι πολύ ανθεκτικός. Ναι, ναι, ανθεκτικός, πείτε, σας διέκοψα. Όποιος είναι πολύ ανθεκτικός, ναι, και φτάσει νωρίς, μπορεί να κάνει και μια γρήγορη μέχρι την κορυφή της του λόφου της Πολυρρήνιας, όπου υπάρχει η αρχαία Ακρόπολη, καταπληκτικός τόπος. Μάλιστα, πάμε να βοηθήσουμε και μέσα λοιπόν, από όλο αυτό. Ναι, μέσα από ακριβώς, όλο αυτό να βοηθήσουμε δωρεές, για την αγορά υλικοτεχνικού, ναι, εξοπλισμού, σωστά. Ακριβώς. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή συμμετοχή από τον καθέναν που θα πάρει μέρος σε αυτή τη διαδρομή. Είναι πολύ μικρή, δηλαδή μιλάμε σαν δωρεά υπόψη. Θα είναι 2 ευρώ για τους μαθητές και 5 ευρώ για τις ηλικίες από μάλιστα, εκεί και μάλιστα, πάνω, μάλιστα, προκειμένου σίγουρα να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι χρειάζονται. Κύριε Καμπουράκη, να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πάμε.